Η πρώτη χώρα σε αιμοδοτήσεις ανά πληθυσμό αναδεικνύεται η Ελλάδα με 58,8 αιμοδοτήσεις ανά 1.000 κατοίκους, τη στιγμή που ο μέσος όρος παγκοσμίως δεν ξεπερνά τις 34 ανά 1.000 κατοίκους. Ωστόσο, από το σύνολο των αιμοδοτών, το 30% είναι οι λεγόμενοι δότες αντικατάστασης, συγγενείς που δίνουν αίμα όταν ένας δικός τους άνθρωπος βρίσκεται σε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ποσοστό, περίπου το 1 τρίτο των αιμοδοτών μας είναι συγγενικό περιβάλλον, αυτοί που λέμε δότες αντικατάστασης, οι οποίοι βεβαίως ίσως τους αδικούμε, γιατί πολλές φορές είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν και εθελοντικά, αλλά δίνουν και όταν τους καλέσει κάποιος συγγενής ή κάποιος φίλος. Όμως αυτό που θα θέλαμε και αυτό που ισχύει και στην Ευρώπη είναι ότι όλοι οι αιμοδότες είναι αμοιγώς, εθελοντές μη αμοιβόμενοι. Και αυτό θα μας βοηθήσει να σταματήσουμε κιόλας αυτό το να ζητάμε αίμα από τους ασθενείς. Και στη Θεσσαλονίκη τιμάται με διάφορες εκδηλώσεις η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η οποία γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου. Η φετινή ημέρα έχει ως σύνθημα «Να είσαι εκεί για τον άλλον, δώσε αίμα, μοιράσου τη ζωή» και έχει ως στόχο να παρακινήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο. Συνήθως το καλοκαίρι, όπως και μετά τα Χριστούγεννα, είναι δύσκολες εποχές, γιατί λόγω των εορτών ο κόσμος φεύγει για διακοπές, οπότε η αιμοδοσία μένει σε δεύτερο, δεν είναι η προτεραιότητα. Και έτσι έχουμε οριακή επάρκεια. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι θα κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος στην Ελλάδα, κανένας ασθενής. Υπάρχει μια οριακή επάρκεια και τότε είναι που κάνουμε κλήσεις αιμοδοσίας για να προσέλθουν οι αιμοδότες. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας βράβευσαν συμπολίτες μας που εδώ και χρόνια είναι συνειδητά εθελοντές αιμοδότες. Επειδή είμαστε γενικά δυσκίνητοι σε όλα τα επίπεδα, σε αρκετά επίπεδα εθελοντισμού στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Οι χρόνοι οι οποίοι χρειάζονται για να παραμείνεις σαν αιμοπεταλιοδότης και να δώσεις και αίμα αλλά και αιμοπετάλια, έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Όποιος μπορεί, καλό κάνει, κέρδος έχει. Σε περίπτωση που άνθρωποι μας δεν μπορούν να μας χρειαστεί κάτι, έχουμε ένα απόθεμα, δεν παρακαλάμε. Την εκδήλωση έντυσε μουσικά η παιδική χοροδία των εκπαιδευτήριων Ελπίδα.